Ελεύθερο, ό,τι θέλει. Εάν η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος δεν εισακούσει το παρέσμα σας και δεν προχωρήσει την ανάκληση των διαγραφών. Ο δικηγόρος σας είχε κάνει λόγο πριν από λίγες μέρες για ένα τσουνάμι που βρίσκεται πίσω από τον Μάριο Χαραγιάννη. Αυτό το τσουνάμι θα μείνει πολιτικά ορφανό? Ποιες οι προθέσεις σας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι πίσω από μένα υπάρχει ένα τσουνάμι. Ξέρω ότι στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι κεντρώοι που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, που έχουν τις αξίες τους, έχουν τις αρχές τους. Αν με ρωτάτε, είναι και η πλειοψηφία στον κυπριακό λαό οι κεντρώοι, οι οποίοι έχουν κρίση, μπορούν να αξιολογούν, μπορεί να τοποθετούνται και έχουν το ελεύθερο να εκφράζονται όπως ήδη κρίνουν. Δεν θεώρησα ποτέ μου ότι έχω στρατόπεδα, δεν θεώρησα ποτέ μου ότι μπορώ να αντιβάλλω την γνώμη μου στον οποιοδήποτε. Πιστεύω στη δύναμη των επιχειρημάτων, πιστεύω στη δύναμη των ιδεών, πιστεύω στην γόνιμη πολιτική συζήτηση. Είμαι από αυτών που πάντοτε υποστήριζα την διαλεκτική. Σέβομαι τη διαφορετική άποψη, σέβομαι την διαφορετική γνώμη, προσπαθώ πολλές φορές να δημιουργήσω την όσμωση. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν το τι θα γίνει παραπέρα είναι αυτό που η ίδια η ζωή, η ίδια η κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες θα αποφαθούν κατά πόσο αυτό το μεγάλο κενό που υπάρχει στον κεντρό χώρο, τον μετριοπαθή κεντρό χώρο, θα πρέπει να καλυφθεί. Σε ό,τι με αφορά, θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί πολλά έχουν γραφεί, πολλά έχουν ακουστεί. Αυτό που στο μυαλό μου υπάρχει είναι να υπάρξουν οι δυνατότητες, να επουλωθούν οι πληγές του Δημοκρατικού Κόμματος, να διαμορφωθούν συνθήκες έτσι που να ξαναεπιστρέψει, αλλάζοντας ρότα, στο ρόλο εκείνο που του αρμόζει, του ισορροπητή του πολιτικού και κομματικού συστήματος, του κόμματος που μπορεί να συνθέτει, που έχει γέφυρες συνεννόησης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και μέσα από τις διαφωνίες μας, και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο τόπος μας και σε σχέση με το εθνικό θέμα και σε σχέση με τα ευρύτερα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε πράγματα σωστά που αρμόζουν στο λαό μας που πέρασε τόσα πολλά και νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να ζήσει καλύτερες μέρες. Μέρες με ασφάλεια, με σταθερότητα, αλλά και με προοπτική. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Αν η ηγεσία του κόμματος επιμείνει στις δικές της αποφάσεις, συνεχίζει τις δικές της μεθοδεύσεις, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί τα δικά της τα συμφέροντα, τότε θεωρώ ότι θα μπορεί να εξεταστεί από πολλούς και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας στέγης. Αυτό βέβαια είναι το τελευταίο που από το δικό μου μυαλό περνά. Για μένα προέχουν όλα αυτά τα σημαντικά που πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί μια ιστορική παρουσία ενός κόμματος που από το 1976 και εντεύθεν έχει προσφέρει με τα λάθη και με τα σωστά της υπηρεσίες στον λαό, στην κοινωνία, στην πατρίδα. Από εκεί και πέρα η ίδια ζωή θα δείξει και η κοινωνία θα επιβεβαιώσει κατά πόσον θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να υπάρξουν πράγματα παραπέρα. Κύριε Χαρογιάννη, έχετε σηκώσει το τηλέφωνο όλο αυτό τον καιρό να ζητήσετε, να έχετε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, να συζητήσετε όλα αυτά τα οποία έχετε βάλει σήμερα ενώπιον όλων μας και να πάρετε τις απαντήσεις? Θέλω να σας πω ότι τα πλήστα από αυτά που έχω πει σήμερα, νομίζω στις τελευταίες μου δύο συνεδρίες πριν 3,5 χρόνια, είχα ακροθυγώς θέσει τους προβληματισμούς, τις έννοιες, τις ανησυχίες μου. Γιατί ήθελα το Δημοκρατικό Κόμμα με τη νέα του ηγεσία να πορευτεί σωστά. Δεν ήμουν εξεκείδου που επιθυμούσα να αποτύχει αυτή η ηγεσία, όσο και αν φαίνεται παράξενο σε πολλούς. Εκείνο που ήθελα πραγματικά να γίνει είναι να αλλάξει ρότα και το είχα πει τότε, να συμπεριφερθεί ως έναν κεντρό κόμμα, να χτίσει γέφυρες με το ευρύτερο πολιτικό σύστημα, να πολιτεύεται με μια ρητορική αλλά και με αρχές και θέσεις που να αντικατοπτρίζουν τη βούληση μας για λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό, αλλά έχοντας ένα περιεχόμενο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου, και από την άλλη πλευρά
στα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, ναι, να υπηρετηθεί και η μεσαία τάξη, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για σίγουρη έξοδο μας τότε, θα έλεγα, από το μνημόνιο που είχαμε. Στην πορεία, να σας πω και σε αυτό. Το πήρατε τηλέφωνο, έχετε μια καλή σχέση να μιλάτε. Είμαι πάντα ειλικρινής. Θα σας πω λοιπόν, είναι μετρημένες στο ένα μας χέρι οι δυνατότητες που είχαμε να βρεθούμε. Απλώς δεν μου αρέσει να το λέω αυτό, όμως εντάξει, δεν έχω να κρύψω και κάτι, εν πάση περιπτώσει. Όλες και όλες, νομίζω 4-5 φορές συναντηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι στα κρίσιμα σημεία, στις κρίσιμες περιόδους, είχα πάρει εγώ την πρωτοβουλία για να βρεθούμε. Αναφέρω συγκεκριμένα έτσι για την ιστορία. Όταν αποφάσισε εύθυνης η ηγεσία του κόμματος να αποχωρήσει από την κυβέρνηση του πρόεδρου Αναστασιάδη, είχα ζητήσει την προηγούμενη του εκτελεστικού γραφείου από τον πρόεδρο του κόμματος μια συνάντηση. Στο κάτω-κάτω ήμουν τότε ο ηγέτης του κόμματος, ο πρόεδρος του κόμματος που είχε συνυπογράψει την συμφωνία με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Είχε την καλοσύνη να με δεχτεί την ημέρα του εκτελεστικού γραφείου για ένα 25 λεπτό. Του είπα χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν προτίθεμαι να σε πιάσω εξαπίνης. Έμαθα να σέβομαι τους θεσμούς, έμαθα να σέβομαι τον πρόεδρο του κόμματος. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να ξέρεις από πριν τις δικές μου σκέψεις, τους δικούς μου προβληματισμούς και τι προτίθεμαι να υποβάλω στο εκτελεστικό γραφείο ως αντιπρόταση στην απόφασή σου να φύγεις από την κυβέρνηση. Του είπα, αν χρειαστεί θα πω και λεπτομέρειες, νιώθω ότι έκανα το καθήκον μου. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος μου είχε απαντήσει ότι πήρε τις αποφάσεις του, ότι ο ίδιος θα υποστήριζε στο εκτελεστικό γραφείο και ακολούθησε στην Κεντρική Επιτροπή τη θέση ότι έπρεπε να φύγουμε για σειρά λόγους που ο ίδιος επικαλέστηκε τότε, που εγώ διαφωνούσα με ένα πολύ μεγάλο μέρος των λόγων που είχε προβάλει τότε, συμφωνούσα με κάποια σημεία εκείνων των σημαντικών ζημιών, γι' αυτόν είχα προτείνει την επικαιροποίηση του προγράμματος τότε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αφού ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το κείμενο που είχαμε συνυπογράψει ήταν το σωστό και ότι δεν είχαμε συνυπογράψει τότε στηρίζοντας τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι ήταν το σωστό και δεν είχε παρατηρήσεις και ούτε θεωρούσε ότι υπάρχει κάτι επιλείψιμο, τότε συγκήθηκα επί της ουσίας και σε λεπτομέρεια στο κάθε κεφάλαιο να κάνουμε εμείς τις ερμηνείες ή να βάλουμε τις θέσεις μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, να το πάρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν ο πρόεδρος αποδεχόταν αυτά, θα κάνουμε καλό στον τόπο μας, θα ενώνεται το κόμμα, δεν θα υπήρχαν προβλήματα και το Δημοκρατικό Κόμμα θα ήταν ο ρυθμιστής του πολιτικού και του κομματικού συστήματος. Και από τα χείλη του Προέδρου του Κόμματος μας θα εξαρτάται και η πορεία τόσο του Κυπριακού όσο και της διαπραγμάτευσης. Η άποψη του ήταν διαφορετική. Πήγαμε, τέλειωσε, έλεγαν την απόφαση που για μένα ήταν το κορυφαίο στρατηγικό λάθος που είχε γίνει από την ηγεσία του κόμματος και τα άλλα ήταν απλώς λεπτομέρειες. Επιπρόσθετα να πω ότι ίσως η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν πριν τις βουλευτικές εκλογές, όταν μου ζήτησε να βρεθούμε για να ρωτήσει κατά πόσο θα με διέφερε να είμαι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Άκουσα τις απόψεις του, του είχα πει τις διαφωνίες μου σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακολουθούσε, τη ρητορική που υιοθετούσε, τον τρόπο που πολιτευόταν, που δεν με βρίσκε σύμφωνο. Όμως επιφυλάχθηκα να του απαντήσω και βρεθήκαμε μετά από 25 μέρες ξανά, όπου του είχα πει ότι δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος για τρίτη θητεία, ιδιαίτερα όταν διαφωνώ με πολιτικές όπως εκφράζονται, και ίσως να ήταν και η ευκαιρία να δοθεί η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να διεκδικήσουν και να προσφέρουν και αυτοί υπηρεσίες και στον κόμμα και στον τόπο. Έκτοτε δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, έχετε θέσει θέμα υπονοθείας. Είναι από τις λίγες φορές που έχει τεθεί επισήμως. Και επειδή γνωρίζετε ότι είναι ποινικό αντίκτυμα, είστε σε θέση να το αποδείξετε ότι έχει γίνει κάποια υπονοθεία? Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να έρθουν στη δημοσιότητα, να αποδειχθούν? Ξέρετε ότι τότε, όταν είχε γίνει το συνέδριο, ιδιαίτερα από την ΠΑΦΟ είχαν έρθει
πρωτοφανή στοιχεία την ίδια ημέρα ανθρώπων που ενώ είχαν εγγραφεί στο Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή παράδειγμα ένας άνθρωπος που έγραψε 20 άτομα, την ημέρα των εκλογών από τους 20 ψήφισαν οι 5. Πλήρωσε για τους 20, πήρε τις αποδείξεις για τους 20 και τελικά βρέθηκαν από τους 20 να ψηφίζουν 5 και άλλοι 15 ήταν εκτός καταλόγου. Αυτό έγινε εκτεταμένο. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος είναι μικρή. Ο καθένας ξέρει, μιλά, συζητά, ανταλλάσσει απόψεις κτλ. Το ξανάπα αυτό για τη λαθροχειρία. Θυμάμαι ίσως 6-7 μήνες μετά που είχαν συμβεί όλα αυτά, λέγοντας ότι για μένα αποτελεί ιστορία αυτό το πράγμα από τη στιγμή που αποφάσισα το βράδυ της Κυριακής να μην εμπλέξω το κόμμα σε δικαστικές διαδικασίες, να μην βγάλω διατάγματα και να εξελίσσονταν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο τη στιγμή που 26.000 άνθρωποι ψήφισαν την ημέρα εκείνη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωσή μου πρωινά, που είπε ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είχα κάθε λόγο να αμφισβητήσω τις εκλογές και ιδιαίτερα το τι συνέβη στην Πάφο, ανέφερα ότι εγώ δεν θα ανοίξω άλλες πληγές, στις τόσες άλλες πληγές που έχει το Δημοκρατικό Κόμμα. Ανέφερα, το έβαλα απλώς ως δομημένο, ξεκινώντας από την αρχή, για να καταδείξω την νοοτροπία, να καταδείξω το πώς ήταν η όλη αλληλουχία των γεγονότων, από πού ξεκινήσε, κοινή ηγεσία που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για να διαδραματίσει το ρόλο της και πού καταλήξαμε. Αυτό ήταν το στίγμα. Και επομένως, είχα πει συγχαίρω την νέα ηγεσία, θα είναι κοντά τους για ό,τι χρειαστεί με συμβουλές ή απόψεις, αν μου ζητηθούν, και εύχομαι το καλύτερο για το κόμμα μου. Αυτόν έπραξα, αυτό έχετε και στις κάμερες σας, είναι δημόσια δήλωση, τα πρωινά εκείνης της μέρας. Επομένως, στο μυαλό μου ήταν καθαρό. Είμαι ο τελευταίος που θα ήθελα να προκαλέσω προβλήματα στο κόμμα στο οποίο μεγάλωσα και αναγιώθηκα. Εγώ δεν είδα φως και μπήκα μέσα στο δίκη. Επομένως, από το 76 μέχρι σήμερα, νομίζω 42 χρόνια είναι αρκετά κάποιος να δώσει πιστήρια και τεκμήρια αφοσίωσης αγάπης προς ένα κόμμα που για μας, πέραν και πάνω από ηγεσίες, είναι ιδέα. Είναι ιδέα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, εμείς υπηρετούμε την ιδέα, υπηρετούμε τις αρχές. Πέραν τούτου λοιπόν, λυπούμε για αυτήν την εξέλιξη, λυπούμε για αυτήν την πορεία. Ελπίζω και εύχομαι να πριτανεύσουν σκέψεις συνετές και να πω και κάτι που δεν μου πάει, αλλά ξέρετε, κάποτε πρέπει να λέγονται και κάποια πράγματα. Έβλεπα και άκουγα τις τελευταίες μέρες διαφόρους που τοποθετούνταν ή ακόμη και στα όργανα του κόμματος που έλεγαν «στείλτε τους στο πύρτο εξώτερο, εμάς όλους τους καγούς». Και μου θύμισαν παρόμοιες περιόδους πολύ πιο πριν, το 2009, το 10, το 11, το 12. Θυμάμαι και Κεντρική Επιτροπή Διευρυμένη, όπου ζητούσαν να τους αποβάλουμε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Ήταν πανδαιμόνιο που γίνονταν τότε. Και πήρα το βήμα και είπα, δεν θα φύγει κανένας. Δεν περισσεύει κανένας. Το τι άκουσα εκείνον το βράδυ από φίλους, πολιτικούς, συνεργάτες μου, δεν μπορεί κάποιος να το περιγράψει και να το φανταστεί. Ευτυχώς ζουν και είναι μάρτυρες. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω το 2013, όταν έγιναν όλα εκείνα που έγιναν, με εμφανή τρόπο, ενεργό τρόπο, καθαρά, αντιστρατεύοντας αποφάσεις του κόμματος. Ποια ήταν η δική μου θέση, παρόλες τις παροτρύσεις, παρόλη την έντονη πίεση από τον κόσμο, από ανθρώπους, από στελέχη του κόμματος. Η απόφαση μου ήταν, δεν πρόκειται να διώξω τον Νικόλα Παπαδόπουλο από το Δημοκρατικό Κόμμα. Και να πω και κάτι, απλώς για την ιστορία. Πλέον είναι ιστορία αυτά, όμως κάποτε είναι καλά να τα λέμε. Να σας θυμίσουν οι βουλευτές του κόμματος, όταν το 2011 μετά από μια δύσκολη βουλευτική, κοινοβουλευτική αντιπαλότητα στις εκλογές, όταν ήταν εξόφθαλμο τι επιχειρούσαν κάποιοι που ήσαν στο ψηφοδέλτιο, που αποτελούσαν τότε την εσωκομματική αντιπολίτευση. Και μάλιστα απέτρεπαν στελέχη από το να είναι στους καταλόγους του κόμματος ως υποψήφιοι. Όταν λοιπόν πολλοί είχαν ζητήσει τιμωρητικά τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο να τον φύγω από πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, θα σας το θυμίσουν οι βουλευτές, αυτή είναι όλη η ζωή, του πρώτου που στράφηκα απέναντι και του είπα,
Από μένα έχεις δύο επιλογές. Ή θα παραμείνεις πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ή μπορείς να αναβαθμιστείς και να γίνεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Η απόφαση δική σου. Την ώρα που βουλευτές του κόμματος και άλλα στελέχη έλεγαν ότι θα τους επιβραβεύσεις για όλα αυτά που έκαναν, που αν δεν υπήρχε ο απλός κόσμος του Δίκο και αν δεν γινόταν μια μεγάλη τιτάνια προσπάθεια, τα ποσοστά του κόμματος που τότε τα έλεγαν ότι θα είναι μονοψήφιο το ποσοστό και πήραν το Δίκο 16% και οι οποίοι ήθελαν να τιμωρηθούν κάποιοι. Εγώ δεν λειτουργήσα μικρόψυχα. Έτσι έμαθα στη ζωή. Εξάλλου η πολιτική έχει τους κανόνες της, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ηθική. Και επομένως δεν είμαι διατεθειμένος στο βωμό του όποιου αξιώματος, στο βωμό της όποιας επιθυμίας μου να θυσιάσω το πλήτερα ζητήματα. Αυτά τα λέω για την ιστορία. Γιατί για πολλά χρόνια σιώπησα, πολλές είναι οι αλήθειες, που όμως σιγά σιγά θα βγουν στην επιφάνεια. Για να ξέρει και ο κόσμος για ποια πράγματα μιλάμε, για ποια συζητάμε και ποιος έχει κάνει ή δεν έχει κάνει το Α ή το Β.